Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είναι πάρα πολλές οι λίγες οι ώρες που θα υποδεχτούμε το 2019. Ένα βίντεο τελευταίο για αυτή τη χρονιά, το 2018, που για μένα ουσιαστικά ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δημιουργική, με πολλά φώτα, με πολλές κάμερες, γεμάτο υγεία για μένα και για την οικογένειά μου, ελπίζω και για σας. Ήταν μια χρονιά απίστευτη και γι' αυτό και εγώ σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο σκέφτηκα να κάνω έτσι ένα ζεστό βίντεο για να αποχαιρετήσω το 2018. Κάποια στιγμή με είχε καλέσει η Λιάνα, η οποία ακριβώς από κάτω στο description box σας έχω όλα τα απαραίτητα link για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της, αλλά και να την ακολουθήσετε και στο Instagram. Η Λιάνα που λέτε μένει στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ ιδιαίτερα γιατί είναι ένα κορίτσι του Βορρά και εγώ έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο Βορρά, διότι είμαι από Καβάλα, οπότε και εγώ μη σας τα πολυλογώ και σας τα πρίζω τελευταίο βίντεο του 2018. Δέχτηκα λοιπόν την πρόσκληση, ένα βίντεο tag που θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ήδη τις είχαν κάνει και ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις θα τις απαντήσω και έχει να κάνει εσείς και σχετικά με το χειμώνα. Οπότε αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, παραμείνετε σε αυτό εδώ πέρα το ζεστό βίντεο να αποχαιρετήσουμε μαζί το 2018. Christmas is here. Και το υπέροχο δεντράκι μου ως background από πίσω. Τι καλύτερο για ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο. Και ναι, λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα σας απαντήσω στις ερωτήσεις σχετικά με το χειμώνα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε που λέτε με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι, και τα σκονάκια μου εδώ να ξέρετε, η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι τα αγαπημένα σου πράγματα για το χειμώνα. Λοιπόν, είναι ζεστός καφές, ζεστή σοκολάτα και να μυρίζει τζακίλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδεολογία και αυτή η ιεραρχία του τζακιού, να μυρίζει φρεσκοκαμένο ξύλο, να πετάνε σπίθες, να οι φλοκάτς, γενικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Με το που ακούω εγώ χειμώνα, εκεί πάω κατευθείαν, να ξέρετε. Τόσες κουβερτούλες, αγκαλίτσες, mood ρομαντικά. Εντάξει, δεν θα το συνεχίσω. Μετά θα πάτε από πάνω και θα γράψετε στην οθόνη «Χι Μαρία, χι!» Ζεστό σαλέ, μοσχοβολιστά τσάγια. Αχ, τρελαίνομαι. Η δεύτερη ερώτηση είναι το ποιο είναι το αγαπημένο χειμερινό σύνολο. Σε αυτή την ερώτηση έχω να σου απαντήσω ότι είναι ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή τώρα δεν θα πάω το πρωί, ξέρω εγώ, και θα βάλω τη γόβα. Όχι πως βάζω γόβα στην καθημερινότητά μου και γενικά όταν θα πάω κάπου επίσημα. Άντε να το βάλω σε γάμο, το γοβέ στυλέ. But μ' αρέσει πάρα πολύ να νιώθω άνετα εγώ. Δηλαδή μέχρι και ένα καφέ να πάω, θα βάλω το κολάν μου, θα βάλω το τζινάκι μου, τα μποτάκια μου, τα υπέρλαμπρα, το πουλοβεράκι μου, καλή ώρα δηλαδή. Αχ, αυτά τα ζεστά πουλόβερ, είναι και χειμώνας, καταλαβαίνεις ότι μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά να είμαι στο mood έτσι του χουχουλιάσματος και γενικά έχω να σου πω ότι η Λιάνα μου, που θα το βλέπεις κι εσείς, αν σας αρέσει γενικά το θέμα χουχουλιάσματος, στην καθημερινή μου βάση τώρα θα προτιμήσω να είμαι με στο σπίτι με φούτερ όπως και δίποτε και μία φόρμα. Δεν τα συνηθίζω εγώ τώρα να ντύρωμαι με παντελονάκι τζίνι με στο σπίτι. Και ποιος ο λόγος δηλαδή για να το κάνεις αυτό. Οπότε ουσιαστικά το χειμερινό σύνολό μου μου αρέσει να είμαι μία λέξη. Ανεσιά. Ανεσί, ανετότητα, χαλάρωση και comfortable. Μα πώς θα λέω ρε παιδάκι μου έτσι. Θα προχωρήσω τώρα στη τρίτη ερώτηση που είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου χειμερινό φαγητό. Ξέρω τώρα ότι εσύ τώρα θα περιμένεις να σου πω σούπες, βελουτέ. Όχι αγάπη μου, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Γενικά και άρρωστη να είμαι. Δηλαδή δεν μπορώ. Κοίταξε να δεις, στην τελική μπορώ να σου πω ότι για με βαρύ καλή καρδιά θα φάω έτσι μια μανιταρό σούπα. Και αυτό βασικά το είχα φάει στη Βιέννη και στο λέω. Δηλαδή από τη Βιέννη, από το 2009 που είχα πάει για μίλη ταξίδι μέχρι τώρα γενικά δεν μπορώ να πω ότι ξανά φάγα μανιταρό σούπα. Και στο Τσακίρ Κέφι, επειδή θα πέσει και μια νηστεία εδώ πέρα, λέει, γιατί σαν καλοί χριστιανοί νηστεύουμε κιόλας, μπορώ να σου πω ότι γουστάρω πάρα πολύ την ταχυνόσουπα. Έτσι όπως την έκαναν η δική μου στην Καβάλα, η θεία μου συγκεκριμένη που έκανε τη σούπα, έβαζε το ταχύνι, αλλά έκανε και μια μαγιά. Γιατί σου λέει, εγώ θα την κάνω, εσύ θα τη φας, ένα. Και έβαζε μέσα και κρυθαράκι φιλενάδα και ήτανε
Τώρα, εσύ αν δεν γουστάρεις το ταχίνι, υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, έχω να σου πω όμως ότι αν ρε παιδί μου, σαν προτεραιότητα, εννοείται ότι δεν θα διαλέξω το χειμερινό φαγητό μου να είναι σούπα, αλλά γουστάρω πάρα πολύ το χοιρινό μελάχονο κοκκινιστό. Το φτιάχναμε εμείς τα Χριστούγεννα, να φανταστείς, την καβάλα, όλη η οικογένεια, ανήμερα Χριστουγέννων, όλη η οικογένεια και μοσχοβολούσε αυτό. Θα μου πεις τι μοσχοβολάει, μωρί, το λάχανο, λαχανίλα. Και όμως, παιδιά, όμως ήταν τέλειο, το έκανε κοκκινιστό, έριχνε μέσα και το χοιρινό και μπορώ να σου πω, όταν εγώ ακούω χειμερινό φαγητό, βάζω μέσα το χοιρινό, το λάχανο, το κοκκινιστό. Τις θιάς. Τέταρτη ερώτηση και πολύ γλυκούλα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χειμερινό ρόφημα? Εννοείται η σοκολάτα. Ζεστή σοκολάτα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι μία σπιτική ζεστή σοκολάτα δεν συγκρίνεται σε κανένα μαγαζί. Γιατί έχει να κάνει με το γάλα. Την έχω πατήσει πάρα πολύ άσχημα όμως έξω όταν παίρνω μία ζεστή σοκολάτα. Τις καλύτερες ζεστές σοκολάτες βασικά τις έχω πιει σε σαλέ, σε Μέτσοβο, στην Αράχοβα, στη Βιτίνα. Αλλά ποιο πάει κάθε μέρα σε αυτά τα μέρη. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω τη ζεστή δικιά μου τη σοκολάτα που ξέρω κιόλας με τι τα φτιάχνω. Λιώνω σοκολάτες, βάζω και το γάλα που ξέρω εγώ ότι το έχω αγοράσει. Ρε φίλε Νάτα, ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει να κάνεις μια επίσκεψη να πιεις τη ζεστή δικιά μου σοκολάτα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το μοσχοβολιστό ζεστό κρασί. Έχουμε Χριστούγεννα, το περιμένω πώς και πώς. Κάθε εποχή το παίρνουμε από τα Lidl, είναι εκείνο το μπουκάλι που σου είχα δείξει στο Instagram. Ζεστάνω μέσα σε μία κατσαρόλα να βάλω το κρασί, να βάλω κανέλα, ξυλαράκια κανέλας και να κόψω και πορτοκάλι. Αυτό λίγο βράζει, παίρνει δηλαδή ένα βρασμό, το βάζεις σε μεγάλη κούπα, όχι ό,τι και ό,τι, και το ευχαριστιέσαι. Οπότε μην χάνεις ευκαιρία τώρα που είναι τα Χριστούγεννα, πήγαινε πάρε από το Lidl αυτό εδώ το κρασί και θυμίσουμε. Στείλε μου και ένα μήνυμα και ειλικρινά σου μιλάω, ρε άμα δεν πιες όλο το μπουκάλι μέσα σε μια νύχτα, να με λένε με ένα μπελαμέρι. Έκτη ερώτηση. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να περάσεις μια χειμωνιάτικη μέρα? Δεν θα σου πω στην καθημερινότητά μου που τρέχω λίγο σαν το Φέγκο με τα σχολεία δραστηριότητες, αλλά θα σου πιάσω μια χειμωνιάτικη Κυριακή, η οποία είναι όλη η οικογένεια στο σπίτι και είναι υπέροχη και γλυκιά. Γιατί σηκωνόμαστε, φτιάχνουμε τις ζεστές σοκολάτες, ανάλογα τους ζεστούς καφέδες μας, σίγουρα ψήνουμε και μια μπουγατσούλα, έτσι για να γλιστράει καλύτερα ο καφέ στο λαρύγγι, έτσι, γιατί ξέρω σφύρο εδώ μέσα δεν υπάρχει και εμείς γενικά μας αρέσει πάρα πολύ να χορταίνει το μάτι μας και μετά το στομάχι μας. Αλλά φαίνεται γενικά, να ξέρετε ότι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω να σου πω ότι μετά θα κάτσω λίγο στα social media, γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ. Και μετά θα φτιάξουμε το κυριακάτικο φαγητό. Στάνταρ μετά έχουμε κανονίσει να πάμε κάπου παρέα, να πιούμε ένα καφεδάκι ζεστό, να πούμε τα κοτσομπολιά μας, πώς έχουμε περάσει τη βδομάδα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά έτσι είναι ο τρόπος ο ιδανικός για μένα, πώς να περάσω μια χειμωνιάτικη μέρα. Επόμενη ερώτηση είναι πώς σου αρέσει το χειμωνιάτικο μακιγιάζ. Να σου πω την αλήθεια ότι το διασκεδάζω πάρα πολύ όταν βάφομαι το χειμώνα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν λιώνω από τη ζέστη, δεν στάει ο υδρότας από παντού και γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι, γιατί μου κάθονται πιστεύω πιο καλά τα προϊόντα πάνω μου. Γιατί εγώ έχω ένα θέμα, ξέρεις, δεν θυμάσαι εσύ τώρα το καλοκαίρι. Προέβαζα τον άλλο ένα μυστήρα και φρρρρρ όλα εδώ πέρα, χαμούλης. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι με θερμά χρώματα, καφετί, κίτρινα, πορτοκαλιά και μπουργουνδί κραγιόν. Έβδομη ερώτηση. Τι θα ήθελα να μου φέρει ο Άι Βασίλης? Λοιπόν, πέρα ότι θέλω να έχω υγεία εγώ και η οικογένειά μου και όλος ο κόσμος, και όσον αφορά τα παιδάκια, γιατί έχω μία ευαισθησία εγώ στα παιδιά, τώρα και το ξαναδείς, άμα το ξανασκεφτείς λίγο, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, ένα Samsung το 9, το έτσι, εκείνο αυτό με τη γύρτη την οθονούλα, ναι, γιατί δεν είχε κλείσει χρόνο που το είχα πάρει το άλλο και μου έσπασε και η οθόνη του ήταν άστα να πάνε, φυσικά και δεν μπορούσα να διαθέσω τόσο πολύ για να αλλάξω την οθόνη, οπότε το ράψα και περιμένω κάποια στιγμή έτσι να αξιωθεί και αυτός ο γλυκούλης Άι Βασίλης να μου φέρει το 9. Και μέχρι να φέρει το 9 θα έχει βγει το 10 και εγώ θα θέλω το 10, έτσι κάπως έτσι πάνω αυτά. Επόμενη ερώτηση είναι ποια είναι τα τρία πράγματα που σου θυμίζουν το χειμώνα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ο λόγος Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, φώτα, καβάλα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τρία, είναι στα τέσσερα. Αλλά ειλικρινά
εγώ σαν παιδάκι και τώρα μπορώ να σου πω, άσχετα αν δεν έχω αξιωθεί από τη μέρα που παντρεύτηκα, χτυπάτε καμπανάκια, δεν είναι αυτό ούτε υπονοούμενα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι όταν άκουγα χειμώνα, περίμενα πώς και πώς να περάσει το φθινόπωρο, να έρθει ο χειμώνας για να φύγω στην Καβάλα, να ζήσω τα πιο ωραία Χριστούγεννα, τα πιο ωραία φώτα και τις πιο ωραίες πρωτοχρονιές. Επόμενη ερώτηση, και εσείς οι βυσικοί θα με κράξετε, but never mind, εμένα μου αρέσει. Αγαπημένο χειμωνιάτικο τραγούδι, και τώρα ιδίως τα Χριστούγεννα είναι της Δέσποινας Βανδύ, τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ειλικρινά, αλλά αυτό, ό,τι χριστουγεννιάτικο να έχω ακούσει τραγούδι, Μαρία Κάρι. Καλά δεν το λέω, δεν τη σκότασα την κόμενα, έτσι. Επόμενη ερώτηση, αγαπημένη χειμωνιάτικη μυρωδιά. Λοιπόν, εμένα βασικά μου αρέσει πάρα πολύ το τζάκι. Επειδή εδώ πέρα δυστυχώς μέσα στο διαμέρισμα δεν αξιωθήκαμε να φτιάξουμε όταν γινόταν η πολυκατοικία τζάκι. Οπότε σε όποιο σπίτι πάω και έχει τζάκι, ρε παιδιά είμαι έτσι. Ειλικρινά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά που βγάζει το καμένο ξύλο, αυτή η θαλπορή που είσαι μπροστά στο τζάκι και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεται όλο σου το είναι. Αχ, δεν μπορώ δηλαδή, τρελαίνομαι. Επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ, τώρα θα γελάσεις, αλλά εμένα μου αρέσει. Και επειδή είσαι στο τζάκι και επειδή είσαι παρέα και πίνετε τα κρασιά και τις μπύρες και όλα, να μην βάλεις και ένα λουκανικάκι, ένα ψηθί, έτσι, ένα λουκάνικο με πορτοκάλι, δηλαδή, ρε φίλε, τώρα είμαστε λινάρες ή δεν είμαστε. Επόμενη ερώτηση είναι, ποια είναι η αγαπημένη σου χειμερινή ανάμνηση. Εντάξει, νομίζω ότι έχετε καταλάβει από τις προηγούμενες ερωτήσεις, είναι ξεκάθαρα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και φώτα στην Καβάλα. Έχω ζήσει ανέμορφα χρόνια στην Καβάλα, ιδίως τα Χριστούγεννα, το που τελείωναν τα σχολεία κατευθείαν την επόμενη μέρα ήμουνα στην Καβάλα, όλα τα ξαδέρφια μαζί, λέγαμε τα κάλαντα, περιμέναμε πώς και πώς να κλείσουν τα μαγαζιά, να πάμε για καφέ. Εγώ να φανταστείτε στο σπίτι μου, δεν το έβλεπα, η θεία μου δεν με έβλεπε καθόλου, ούτε η ίδια μου η μάνα, μόνο όταν δεν είχε ίντερνετ. Όχι, δεν είχαμε ίντερνετ τότε, τι λες Μαρή. Εντάξει, όμως υπήρχαν και στιγμές που βρισκόμασταν όλη η οικογένεια μαζί, ανταλλάσσαμε τα δώρα, στον καθένα παίρναμε ένα δώρο, δηλαδή να φανταστείτε εγώ, ρε παιδί μου, έπαιρνα στη θεία μου, στη μαμά μου, στον ξαδερφό μου, στις ξαδέρφες μου όλες και τούμπαλι γινόταν αυτό. Δηλαδή πώς και πώς περιμέναμε έτσι να κερδίσουμε το φλουρί, τα χριστουγεννιάτικα φαγητά μου, σχοβολούσε όλο το σπίτι, με το μπουρί, ξύλινα τα πατώματα, παιδιά, ήτανε όλα τα λεφτά. Δηλαδή αν και δεν έχω ζήσει Χριστούγεννα, ειλικρινά θα έδινα όλη μου τη ζωή για να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα που βγαίναμε όλες οι ξαδέρφες και ξενυχτάγαμε στα Ελληνάδικα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και τελευταία ερώτηση είναι να συμπληρώσω μία φράση. Αν είχα μία ευχή τα Χριστούγεννα θα ήθελα να... Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο μία ζώρικη φράση, στην οποία χωράνε πάρα πολλά. Εγώ ουσιαστικά μετά το να θα ήθελα όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να μην υπάρχει στεναχώρια παντού, να μην υπάρχουν άστεγοι, να είμαστε όλοι καλά, εγώ, εσύ, η οικογένειά σου, η οικογένειά μου, να υπάρχουν χαμογελαστά πρόσωπα, χαρούμενα παιδάκια, να μην υπάρχει αυτή η δυστυχία, να μην υπάρχει αυτή η ζήλια, να μην υπάρχει αυτός ο κομπλεξισμός, να μην υπάρχει, όχι, εγώ θα βγω και θα σου βγάλω το μάτι. Να μην υπάρχουν τα λεφτά που σε κάνουν να χάνεις τα ανθρώπινα συναισθήματα. Να. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η φράση δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Αλλά ουσιαστικά μοιάζει να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Αυτό με νοιάζει πάνω απ' όλα. Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Αυτό το tag που μου έκανε η Ηλιάνα. Σας εύχομαι σε όλους καλή χρονιά να υποδεχτείτε το 2019 με χαμόγελο και αν δεν βρείτε το φλουρί, μη στεναχωριέστε. Καλά, εγώ γίνεται πανικός εδώ, αν δεν το βρω το φλουρί, γίνεται πανικός. Με το καλό να σας μπει το 2019 γεμάτο χαμόγελα και μέχρι το επόμενο βίντεο, του χρόνου δηλαδή, θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά, να περάσετε καλά και σούπερ και όμορφο. Φιλάκια.